βιώνουμε μια σύνθετη κατάσταση, όχι τώρα, είναι τον τελευταίο μήνες ή μπορώ να πω τελευταία δύο χρόνια, που μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία πάλι, μετά την μεγάλη κρίση, την προηγούμενη κρίση, που είχαμε αρχίσει να συνερχόμαστε και να μπαίνουμε σε μια φάση κανονικότητας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή, να το δούμε σε ένα πιο σύνθετο και συνολικό επίπεδο, μέσα σε μια οικονομικοπολιτικογενική που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή τη στιγμή και η χώρα η δικιά μας βιώνει δύσκολες στιγμές σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι μια βόμβα κυριολεκτικά και κατατρώει την ελληνική οικονομία σε όλα τα μεγέθη της, που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία, στη ρευστότητα της κοινωνίας και κατ' επέκταση της ρευστότητας στις αγορές και στην οικονομία και σε όλο το οικονομικό κύκλωμα. Και αυτό καταγράφεται πλέον καθημερινά, ότι αυτή τη στιγμή η ρευστότητα είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο τζίρι των επιχειρήσεων και στην μεταποίηση και στην αν θέλετε εμπόριο, το λιανικό εμπόριο, βιώνει δύσκολες πιέσεις, διότι αυτή τη στιγμή οι πραγματικά εισοδήματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες άμεσου χαρακτήρα που έχουν σχέση με την ενέργεια, η οποία τους τελευταίους μήνες έχουν αρχίσει να μπαίνουν και μέσα στην ρευστότητα αυτή, στο πρόβλημα της ρευστότητας, και να επιβαρύνουν το πρόβλημα. Γιατί? Και έχουν τέτοιες προτεραιότητες πλέον, όπου άλλες ανάγκες δευτερότερης, θέλετε, χρήσης, είναι σε δεύτερη φάση. Αυτά τα πράγματα βιώνουμε σήμερα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτός ο πληθωρισμός που πραγματικά κατατρώει όχι μόνο της Ελλάδας, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στη χώρα τη δικιά μας που έχει διαθροτικά προβλήματα, είναι μια μεγάλη βόμβα η οποία θα κρατήσει. Και αυτό πρέπει να το δούμε πλέον, όχι εμείς φωνάζουμε. Έτσι, εμείς οι άνθρωποι της αγοράς, οι άνθρωποι που βιώνουμε αυτά τα πράγματα, έτσι, μέσα στην καθημερινότητα, βιώνουμε και λέμε ότι πλέον οι επιδοματικές πολιτικές δεν έχουν καμία ουσία. Οι επιδοματικές πολιτικές, αν υπάρχει πέσει στο κράτος ένα, αυτό που τα τελευταία χρόνια λέμε το δημοσιονομικό κενό που μπορεί να δίνει τη δυνατότητα κλπ. Αυτά είναι, είναι λίγο βαριά η κουβέντα να σας τα πω, εντός εισαγωγικών, είναι στραγάλια για την κοινωνία. Είναι στραγάλια. Αυτό που ζητάμε είναι στρατηγικούς χαρακτήρας πολιτικές, οι οποίες μέσα από τις στρατηγικές πολιτικές, έτσι συγκεκριμένες, όπως είναι να κατέβει ο ΦΠΑ, όπως είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις από την Ομοσπονδία και την μαζί με όλους τους άλλους φορείς του οικονομικού κυκλώματος της Κρήτης, εστήλαμε στην κυβέρνηση πριν από ένα μήνα και τους είπαμε ότι τέρμα να σταματήσει πια αυτές τις επιδοματικές πολιτικές και να εφαρμόσει στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία θα μπορέσουν μέσα και από την αναμόκλευση της οικονομίας, θα δημιουργήσει μια ρευστότητα στην κοινωνία, μια ρευστότητα στην οικονομία, έτσι, θα δώσει και τη δυνατότητα μέσα από την αμόκλευση της οικονομίας και το κράτος να έχει τα έσοδα, γιατί χρειάζονται και τα έσοδα του κράτους. Δεν γίνεται διαφορετικά πώς θα λειτουργήσει ένα κύκλωμα που είναι κράτος, ξέρω εγώ, αγορών, κοινωνίας κλπ. Αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα. Πλέον να το αντιληφθούν ότι πρέπει να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν άμεσα στρατηγικού χαρακτήρα πολιτικές. Αυτό. Γιατί μια κουβέντα ακόμα θα πω στο θέμα αυτό, ότι ναι μεν τώρα ζούμε αυτή την κατάσταση του πληθωρισμού και της ενεργειακού προβλήματος, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωση των προϊόντων, το 20% περίπου είναι στο κόστος των προϊόντων που επιβαρύνεται μέσα από τον πληθωρισμό, αλλά εδώ στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουμε παραγωγή, και η παραγωγή αυτή που προϊόντα δημιουργούν την προστιθέμενη αξία, που θα δώσει και τη δυνατότητα μέσα από την προσωπική αξία να δοθεί ένα κομμάτι βοηθήματα στην κοινωνία και στην ρευστότητά της. Δεν το έχουμε αυτή τη δυνατότητα εδώ.
Ο μόνος που μπορούμε λίγο να κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Έτσι, εκεί στηρίζεται πλέον η κατάσταση στην οικονομία μας. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα που θα διαρκέσει και πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα, γιατί από εβδομάδα ξεκινούν και οι εκπτώσεις και είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Κύριε Θέλω Κουβεντάκη... να σας πω μόνο μια κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, σε μισό λεπτό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, ο τουρισμός πλέον παίζει καθοριστικό ρόλο και επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει σχέση με την καθημερινότητα. Στις αγορές, όλες τις αγορές της Κρήτης, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, τα αστικά κέντρα, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα που δημιουργεί μια αλληγινή εντύπωση αλλά και δημιουργεί και πρόβλημα στον τουρισμό που τον χρειαζόμαστε. Υπάρχει μια έντονη, αν θέλετε, έκθεση που αφορά την οργανωμένη επετεία και το οργανωμένο παραεμπόριο που είναι στην καθημερινότητα του δρόμου. Γι' αυτό σας είπα ότι θα τα ξαναπούμε με την νέα εβδομάδα, τη Δευτέρα που μας μπαίνει, που ξεκινάνε και οι εκπτώσεις. Γιατί είναι οι εκπτώσεις, είναι το παραεμπόριο, είναι η ανήλικη επαιτία, έχετε ζητήσει βοήθεια και γι' αυτό τη Δευτέρα το πρωί 11 του μήνα θα κάνουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό.